Γιατί δεν το αλλάζετε, ας πούμε, γιατί δεν πηγαίνετε σε ένα κλαμπ να κάνετε στριπτίζ τα βράδια. Εγώ βλέπω δύο νέα παιδιά αυτή τη στιγμή που έρχονται σε μια σκηνή και τσιτσιδώνονται, ας πούμε, για να γελάσει ο κόσμος. Ναι. Γιατί δεν το κάνουν επαγγελματικά να πάνε σε μια σκηνή να βγάλουν και πέντε δεκάρες. Γιατί έτσι γουστάρουν. Δεν έχουμε επαγγελματικούς λόγους, δεν έχουμε οικονομικούς. Για πλάκα το κάνανε οι άνθρωποι πια, δεν ακούτε τι λένε. Μα ποια πλάκα, πλάκα είναι αυτό. Βεβαίως, εμείς διασκεδάσαμε τρελά. Λοιπόν, θα σας πω τη μαγική λέξη, πείτε ότι το κάναμε για φιλανθρωπικό σκοπό ή καθαρίσατε. Δεν το βρίσκω καθόλου αστείο, Βαγγέλη. Έλα, εσύ. Μα δεν το βρίσκω καθόλου αστείο. Δεν βλέπω χημία επιτροπή. Κάτι δεν. Μα καλά και εσείς πια δεν έχετε το χιούμορ μαζί σα. Μα ποιο χιούμορ είναι αυτό. Βέβαια, μα να βλέπουμε γενετικά όργανα ανδρών επάνω στη σκηνή, μπροστά στα μάτια. Δεν φανιστήκανε. Λίγο φανιστήκανε. Αυτοί που θέλουν να τα προσέξουν, τα προσέξουν. Εγώ πάντως τα είδα τα γενετικά σας όργανα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Και ποια είναι τα είδε. Το οποίο σημαίνει ότι αν το κάνατε και καλά αυτό που κάνατε, δεν θα φαινότανε και τίποτα. Μα γι' αυτό το κάνατε. Δηλαδή ούτε σε αυτό, ούτε σε αυτό πετύχανε. Δεν σας πω, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Σας ορκίζομαι. Εσείς βαρεθήκατε. Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Με συγχωρείτε, Βαγγέλη. Μα είναι πράγμα αυτό τώρα. Μα είναι δυνατόν να επικροτεί τέτοιου είδους. Είναι δυνατόν να επικροτεί τέτοιου είδους συμμετοχές. Δηλαδή δεν μπορώ, Βαγγέλη. Έλα να κάτσετε. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Στο καλό. Έλα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Μα είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έλα, Βαγγέλη. Μα είναι στο καλό. Στο καλό και με την έμα πια αυτή δουλειά συνέχεια. Είπαμε. Μη. Ας.